Εγώ και χιλιάδες άλλοι συνάδελφοι, για να ακριβολογούμε, 20.504 δάσκαλοι, κάναμε αίτηση για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας PE70 στο ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 24 Δεκάτου 2019. Διαθέτω αρκετά από τα απαιτούμενα προσόντα, όπως βαθμό προπτυχιακού, πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο, αγγλικά, γερμανικά, έχω πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πλέον φοιτώ στο δεύτερο μεταπτυχιακό. Κι όμως, για κακή μου τύχη, ενώ τόσα χρόνια η οικογένειά μου έχει πληρώσει χιλιάδες ευρώ για να έχω την ευκαιρία εγώ να επιπληκτίζω τις γνώσεις μου και να μορφώνομαι, ξαφνικά έκανε ένα λάθος. Από αυλεψία, από αμέλεια, από απειρία, το αποτέλεσμα του λάθους αυτού είναι μια τιμωρητική απάντηση. Μένεις εκτός για 2 χρόνια. Δεν μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμά σου. Δεν φέρεις την ιδιότητα του δασκάλου. Εγώ και 2.310 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν περισσότερα ή λιγότερα προσόντα από εμένα, περισσότερα ή λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας από εμένα, στερούμαστε του δικαιώματος να εργαστούμε. Άνθρωποι και όχι αριθμοί. Παιδαγωγοί που στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας κληθήκαμε να εργαστούμε στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε πολλά σχολεία χωρίς υλικοτεχνικές υποδομές, χωρίς μέσα, αλλά όπως συνέβη στο σχολείο μου, το 132, μοιράζαμε το υλικό έτυπα από πόρτα σε πόρτα. Λοιπόν. Τελικά όμως δεν είμαι και πολύ δασκάλα από ένα λάθος που κοστίζει 3 ευρώ. Όμως μια στιγμή, η παιδαγωγική του Γκάρνερ, του Φρενέ, νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις δέχονται το λάθος ως δομικό στοιχείο της μάθησης. Ο μαθητής δηλαδή έχει το δικαίωμα να κάνει λάθος και δεν τιμωρείται γι' αυτό, όπως συνέβαινε με τις παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές μεθόδους. Έχει δικαίωμα να κάνει λάθος και το λάθος του αυτό του παρέχει την ευκαιρία να γυρίσει πίσω και να το διορθώσει, να το επανελέγξει. Και κοίτα να δεις που εγώ και 2.310 συνάδελφοι δεν έχουμε το δικαίωμα να διορθώσουμε το λάθος μας. Παρά να υποστούμε τις συνέπειες. Στην ομιλία του, ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του σχολικού έτους στον Αγιασμό στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Εκτιμούμε και σεβόμαστε το δύσκολο ρόλο που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί. Θα είμαστε κοντά τους. Θα στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο, τη δημόσια εκπαίδευση. Κύριε Πρωθυπουργέ, ζητώ τη στήριξή σας ως πολίτης του κράτους και ως εκπαιδευτικός της χώρας. Από την πλευρά μου υπόσχομαι ως εκπαιδευτικός και παιδαγωγός ότι ποτέ δεν θα αφήσω κανένα παιδί να νιώσει άσχημα επειδή έκανε λάθος. Το λάθος έχει χώρο στην τάξη μου. Και κλείνω με το αίτημα για στήριξη από όλο τον κλάδο, από συναδέλφους εκπαιδευτικούς, από τους συλλόγους, από τη ΔΟΕ και την ΕΛΜΕ. Όπως θυμάμαι ένα δικό μου δάσκαλο να λέει, αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούμε εμείς, πώς θα γεννούν τα σκοτάδια λάμψη. Προσωπικά προσβλέπω στο φως. Με βάση και την ενημέρωση που είχαμε από την αντιπροσωπεία, φαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει τη διάθεση να δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί εμείς ήρθαμε εδώ σήμερα και είπαμε ότι πρέπει να λυθεί το θέμα. Δεν κρατάμε ότι θα κάνει παρέμβαση στο ΑΣΕΠ, όμως δεν έχουμε και καμία εμπιστοσύνη από αυτή την άποψη. Καλούμε από τη σημερινή συγκέντρωση τώρα, αύριο το πρωί, τα σωματεία, αναπληρωτές, όλοι οι συνάδελφοι, να πραγματοποιήσουμε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο ΑΣΕΠ, μαζικά. Κάναμε προσπάθεια και τηλεφωνικά να κλείσουμε ραντεβού, δεν μας απαντάρει. Εμείς θα πάμε εκεί και θα απαιτήσουμε απαντήσεις, να διαπιστώσουμε κατά πόσο και το Υπουργείο έχει παρέμβει και τι διάθεση έχει ο ΑΣΕΠ, γιατί μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να ξεπεράσει το θέμα με τα παράβολα. Λοιπόν, 10 η ώρα το πρωί, στο μετρό Απελοκήπων, οδός Πουλίου, από πίσω ένα τετράγωνο, στο ΑΣΕΠ, καλούμε όλοι όσοι είμαστε εδώ να βρεθούμε εκεί, να ενημερώσουμε όσους περισσότερους συναδέλφους μπορούμε και εννοείται ότι αύριο στις 11.30 ανανεώνουμε το ραντεβού μας στην κινητοποίηση που έχει αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΗ στα προπήλαια με προσυγκέντρωση των σωματείων στις 11.30 και δίνουμε το παρόν μαζικά, μαζικότατα, γιατί αν περάσουν τα μέτρα για τις διαδηλώσεις και τις απαγορεύσεις δεν θα μπορούμε ούτε αυτή την κινητοποίηση που κάνουμε σήμερα να πραγματοποιούμε, να δώσουμε μαζικό παρόν την 5η στις 9 του Ιούλη στο Σύνταγμα στις 8
και να κάνουμε σαφές στην κυβέρνηση ότι αυτά τα μέτρα δεν θα περάσουν. Η καταστολή, η τρομοκρατία, οι απολύσεις δεν θα περάσουν. Αύριο 10 το πρωί στο ΑΣΕΠ, 11.30 προπήλαια, 5η 8 Σύνταγμα με προσυγκέντρωση στα προπήλαια στις 7.30. Καλή δύναμη, συνεχίζουμε.